σχολείο μπορούμε να το φτιάξουμε. Αλλά πόσα τμήματα θα λειτουργήσουν και ποιο θα είναι, πόσο μάλλον το εντακτικό προσωπικό, είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Εγώ σας λέω ότι όντως θέλανε να κόψουν μια θέση. Εντάξει, να μειώσουν τη θέση αυτή και προφανώς, προσέξτε εδώ και τη συνάδελφο που δουλεύει στην χώρα, να καλύψουν ένα άλλο κενό. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της οικονομικής κρίσης υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Παράλληλα όμως και ο νόμος δίνει την, αν θέλετε, το ένομο να το πω, είναι ότι με βάση, όπως αναφέρει ο νόμος 41-13, δεν μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο τμήμα εφόσον έχει λιγότερο από 7 παιδιά. Υπάρχει εμείς... όμως. Όχι, δεν υπάρχει. Σας το διάβασα προηγουμένως. Ανεξάρτητα. Εμείς δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία. Σαν... Δεν είπα για την Επιτροπή Παιδείας. Εκεί μένω. Πριν απαντήσει την κυρία Προβάνα, κάνω ένα ερώτημα ακόμα. Πριν απαντήσει, να απαντήσετε στο δικό μου ερώτημα. Κύριε Λογοθέτη, μπορείτε να. Και η κεντρική εξουσία είναι θεατής. Θεατής. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Λογοθέτη, ναι. Ποιο είναι υπουργό από φίλη. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, δεν απευθύνομαι. Ο κύριο Κοφουνά δεν είναι. Το θέμα τελειώσει την κυρία Μουσάκη. Κυβερνητικό είναι. Κύριε Μουσάκη, να ζωάρει. Λοιπόν, έτσι όπως έχει έρθει το θέμα, κύριε Πρόεδρε, λέει νομογότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν εμείς νομοδοτήσουμε ότι να μην υπάρξει καμία μεταβολή, στην απόφαση αυτή λογίζεται και ότι υπάρχουν μεταβολές από, ξέρω εγώ, 11 θέσεων γίνεται 12 θέσεων ένα σχολείο. Αυτό ορίζεται ως μεταβολή. Ωραία. Είναι μεταβολή, ας πούμε. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να πούμε ναι σε κάποιες μεταβολές και όχι σε κάποιες άλλες, αν διαφωνούμε με την. Να τελειώσω. Και να μην ξαναμιλήσω, κύριε Πρόεδρε. Για μας είναι απαράδεκτο, το έχουμε ξαναζήσει στο σκηνικό με το γυμνάσιο της Περαχωράς, κύριε Πρόεδρε, και ο βασικός λόγος ήταν ότι και εκεί δεν υπήρχαν παιδιά και ξαναζούμε το ίδιο έργο. Θεωρώ ότι ο Δημοτικό Συμβούλιο στην αρμοδιότητα και στο λόγο που του πέφτει, γιατί είναι καθαριστική, όπως το λέει το θεματολόγιο, γνωμοδοτική αυτή η απόφασή μας, ότι πρέπει όχι μόνο να καταγγείλουμε γνωμοδοτώντας να μην κλείσει μια σχολική μονάδα. Είναι απαράδεκτο το, και όταν μάλιστα δίνεται η δυνατότητα, μας δίνεται μάλλον η δυνατότητα της νομοποίησης αυτής της απόφασης, στη λογική ότι μπορεί να λειτουργήσει και κάτω από 7 παιδιά. Άρα λοιπόν θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να είναι και μάλιστα ομόφωνη απόφαση στο σκέλος αυτό της μεταβολής, το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει κατά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει εδώ μέσα να γίνονται θέματα αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη. Μα με συγχωρείτε, κάνει κανείς αντιπολίτευση. Ακούστε την αντιπολίτευση. Μα με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Μα με συγχωρείτε. Τι γνώμη μου είπα. Μα ποια απόφαση. Εσείς την θεωρείτε αντιπολίτευση. Έτσι, αυτό θεωρώ. Δεν κάνετε λάθος, κύριε Παπά. Λοιπόν, κάνετε λάθος. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Δεν έχετε δει ακόμα την πολίτευση. Έχει έρθει ένα χαρτί από την πρωτοβάθμια. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να έχει μια γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο που να λέει να συνεχίσει στο σχολείο. Μα για να πάει πριν γνωμοδότηση. Μα δεν είναι θέμα. Τότε γιατί το συζητάμε, κύριε Παπά. Δεν μας καλεί εμάς. Γιατί το συζητάμε. Μα εμείς αποφασίζουμε. Κάτσε το θεματολόγιο τότε. Δεν με καταλαβαίνετε. Εμείς αποφασίζουμε με βάση το έγγραφο της πρωτοβάθμιας, κύριε Λογοθέτη. Και εμείς θα συνεννοήσουμε. Θα συνεννοήσουμε την κυρία πρωτοβάθμια. Μη συνεννοείς. Μέσα εδώ. Μη γνωμοδοτείς θετικά. Λοιπόν, αυτό σου λέει. Για το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα συζητάγαμε καθόλου εδώ για τις μεταβολές, αν δεν υπήρχε το χαρτί της περιφέρειας. Δεν προβλέπεται κάποια άλλη μεταβολή, γιατί πολύ απλά στο Υπουργείο Παιδείας εστάλει αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Γιατί δεν την κλείσει, κύριε. Ωραία, άμα το έχουν κλείσει, εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε, ας την πάρουν μόνοι του. Ας την πάρουν μόνοι του, κυρία Πρωτοπαπά, την απόφαση. Να πω κάτι. Δεν μιλάω ελληνικά. Το θέμα αυτό δεν είναι πρόεδρε εδώ πέρα. Έχει κλείσει το συγκεκριμένο σχολείο, έχει κλείσει. Η συνάδελφος βρίσκεται αλλού αυτή τη στιγμή. Για μας δεν είναι θέμα
Δημοτικού Συμβουλίου. Αν είναι θέμα να κάνουμε το καλό ή όχι. Μα δεν ήρθε εδώ, κύριε, αυτό θέμα. Γιατί πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Τι μα είναι το τέταρτο θέμα τακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρωθυπουργέ. Μην το φέρετε άμα δεν έπρεπε να είναι απλό. Μην το βάζετε καν στο θεματολόγιο. Μην το φέρετε. Συγγνώμη, να περάσει. Πρέπει να περάσει. Το Συμβούλιο προσήκε ο κύριο Βαρελά Παναγιώτη. Έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την εγκύκλιο. Συγγνώμη, η απόφαση εδώ έχει να κάνει με το ενδεκαθέσιο που γίνεται το δεκαθέσιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η απόφαση. Το τέταρτο θέμα αυτό είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Έχει μια σειρά μεταβολές. Αν διαβάσετε. Διαβάζετε, κύριε Πρόεδρε, τις μεταβολές που έχει. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι, όχι, άλλες, έχει κι άλλες. Κάποια γίνονται από 11-12, το είδα πριν. Ένα. Το ένα είναι 12. Δεν έχει σημασία. Έρχεται σαν μια λίστα όμως των σχολείων. Λοιπόν. Διαβάστε, κύριε Πρωτοπαπάρη. Όχι, και λέει και για την κατάργηση, κύριε Πρόεδρε. Για την αναστολή. Δεν λέει για την αναστολή, με συγχωρείτε. Δεν λέει η Επιτροπή Παιδείας. Η Επιτροπή Παιδείας αυτή τη στιγμή με βάση το έγγραφο της δευτερόλεπτης πρωτοβάθμιας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα πούμε δηλαδή εμείς ότι η πρωτοβάθμια έχει καταργήσει το τμήμα και εμείς θα πούμε τώρα όχι, θα λειτουργήσει. Να βρούμε τρία παιδιά, πέντε παιδιά, να τα βάλουμε να λειτουργήσει. Ο κύριος Τιμής έχει τον λόγο. Δεν κατάλαβα. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Καταναλώνουμε χρόνο. Και γινόμαστε οι κακοί εδώ πέρα για θέματα που μας πονάνε. Δεν πρόκειται για μας. Το εξηγήσαμε. Για ποιους πρόκειται. Για τους ερευνητές. Νομίζω, λοιπόν. Γιατί να συμφωνήσουμε σε αυτό που μας λένε αυτοί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δόσκορη, δεν κάνουμε ό,τι κουστάρουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Γιατί εσείς θεωρείτε ότι εδώ πέρα θα πρέπει να παρανομήσουμε ή να λειτουργήσουμε σαν τρελή κλπ. Πού θα στείλουμε, κύριε, την απόφαση αυτή στον διευθυντή και θα του λέμε ότι εμείς δεν αναστέλνουμε. Τη γνώμη μας δεν λέει, κύριε Παπαπά, τη γνώμη μας δεν λέει. Τη γνώμη σας, την έχουν πετάξει τη γνώμη σας. Το έχουν κλείσει το σχολείο, καταλαβαίνετε. Ωραία, τότε γιατί του ζητάνε τη γνώμη μας, αυτό που έχουν κλείσει. Απλά εμείς αυτή τη στιγμή το περνάμε έτσι. Πρέπει να περάσει. Πρέπει. Δηλαδή επειδή λέει αυτό που κλείνει και πρέπει να δεχτώ εγώ την κλίνη. Κλείσει, κύριε. Ωραία, εντάξει, τέλος. Απέχω. Απλό είναι. Ο κύριος Τιμής φίλη. Θα συμφωνήσω εγώ με αυτόν, δηλαδή πρέπει το κλείνει. Ο κύριος Τιμής φίλη μας έχει τον λόγο. Τις μεταβολές περνάμε εμείς. Ένα, συντονίσω λίγο σας παρακάτω. Ο κύριος Τιμής φίλη μας έχει. Πιστεύω και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο τώρα στη συζήτηση που γίνεται. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Επειδή έχει γίνει παρόμοιο περιστατικό, έχει τύχει στο χωριό επάνω στο δημοτικό της Καραχώρας για το ολοήμερο, για τη λειτουργία του ολοήμερου. Δεν ξέρω αν αναλύθηκε όπως πρέπει να αναλυθεί το πόσα παιδιά πρέπει να είναι στο ολοήμερο για να μπορέσει να λειτουργήσει το ολοήμερο. Μπορεί με πιο απλό τρόπο να κάνεις ένα τέκρασμα, να δηλώσεις περισσότερα. Εκεί πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δασκάλων, του συλλόγου γονέων και κυδεμόνων και των. Γίνεται, Μαρία, σε παρακαλώ. Μπορεί να γίνει όμως μεταγραφή. Μαρία, μέχρι χθες το κάναμε εμείς στο χωριό. Μην τα λέτε και αυτά στο μικρόφωνο. Εντάξει, να μην τα πω στο μικρόφωνο, τα πέφτουν απ' έξω. Δεν δηλώνουμε παιδιά. Μαρία, το έχουμε κάνει, ρε Μαρία, τι να σου πω τώρα. Για να μην πει ένα σχολείο, είναι πριν να κλείσει.